Σήμερα συνεχίζουμε με ένα επιπλέον βίντεο βασισμένο στην έρευνα του μισθού του προγραμματιστή, το οποίο έχει να κάνει με το πόσα λεφτά βγάζεις ή δεν βγάζεις άμα δουλεύεις remotely ή στον χώρο του εργοδότη, απομακρυσμένα ή στον χώρο του εργοδότη. Ή και στα δύο. Ή και στα δύο, ναι. Είναι λίγο περίεργα τώρα τα στατιστικά, δεν προφανώς η κατάσταση με την συνολική αγορά δεν έχει ισορροπήσει, οπότε οι περισσότεροι δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει στο μέλλον. Μιλάμε τώρα για 2021 και βλέπουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ωραία, βρείτε μας στα social network της επιλογής σας όπου θέλετε. Θα ξεκινήσουμε με το κλασικό disclaimer, γιατί μιλάμε για μια έρευνα η οποία έχουμε αφαιρέσει και έχουμε φτιάξει λίγο τα δεδομένα, κυρίως για να είναι λογικά. Π.χ. ας πούμε, αν κάποιος μας έγραψε στον ετήσιο καθαρό μισθό 700 ευρώ, καταλάβαμε ότι αυτό ήταν ένα μήνα και όχι ένα έτος. Επίσης, είναι ανώνυμη τελείως η έρευνα, δεν έχουμε κανένα στοιχείο κτλ. Θα βρείτε στο description το original, ακριβώς αυτό που πήραμε εμείς και στηριχτήκαμε και βγάζουμε ό,τι βγάζουμε τώρα. Επίσης, στο description θα είναι και η λίστα με όλα τα βίντεο που έχουμε κάνει για αυτή τη σειρά για το 2021 και συνεχίζουμε και μαθαίνουμε τρελά πράγματα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα για το είδος εργασίας. Είσαι έτοιμος? Λοιπόν, όπως είπαμε, οι επιλογές είναι απομακρυσμένα, στον χώρο του εργοδότη ή και τα δύο. Και είχαμε αυτές τις τιμές. Δηλαδή, 321 άτομα μας είπαν απομακρυσμένα, 371 άτομα μας είπαν και τα δύο και 126 άτομα μας είπαν στον χώρο του εργοδότη. Και τα... εντάξει, τώρα με βάση τα στοιχεία που έχουμε μπορούμε να βγάλουμε ένα κάποιο μέσο όρο ό,τι σημαίνει αυτό για το πόσα λεφτά βγάζεις. Λοιπόν, και τα λεφτά πάνε κάπως έτσι, δηλαδή ο μισθός είναι κάπως έτσι. Δηλαδή, στα 1500 ευρώ απομακρυσμένα, αυτός που δουλεύει και στα 2.400 ευρώ και αυτός που δουλεύει στον χώρο του εργοδότη 1.300 ευρώ. Εδώ έχει διάφορα πράγματα. Το πρώτο πράγμα που σκεφτόμουν εγώ, που σκέφτηκα εδώ πέρα, είναι ότι αυτός που δουλεύει απομακρυσμένα, μάλλον δουλεύει σε κάποια εταιρεία στο εξωτερικό και παίρνει περισσότερα λεφτά. Που είναι το πιο εύκολο να σκεφτείς. Το οποίο θα το δούμε και αυτό. Θα το δούμε όχι σε αυτό το βίντεο, θα το δούμε σε επόμενα βίντεο. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολλές ιδέες. Πείτε μας κι εσείς τις ιδέες που έχετε με βάση την έρευνα, τι μπορούμε να κάνουμε. Αλλά δεν μπορούμε να σταματήσουμε εκεί πέρα. Θέλουμε να. We have to go deeper. Και κάναμε το εξής. Είδαμε τους ανθρώπους που δουλεύουν 5 χρόνια πλάς. Δηλαδή που δουλεύουν πάνω από 5 χρόνια. Βασικά δεν είναι μέχρι... Από 6 χρόνια και πάνω, τέλος πάντων. Ναι, αγνοήστε τον τίτλο. Από 6... Είναι 6 χρόνια πλάς στην ουσία. Ναι. Λοιπόν, και είδαμε ρε παιδί μου αυτοί πώς δουλεύουν. Απομακρυσμένα και τα δύο στον χώρο του εργοδότη. Έχουμε στα απομακρυσμένα και τα δύο έχουμε 78 και 82 άτομα αντίστοιχα. Και στον χώρο του εργοδότη είναι πολύ λιγότερα τα άτομα, αλλά βλέπουμε μία συνοχή. Οι μισθοί πράγματι πάνω κάτω νομίζω είναι πάνω κάτω ήδη, ναι. Όλοι, ναι. Δηλαδή θα μπορούσε να πει κάποιος, παιδί μου, και εμείς το λέμε αυτό, δηλαδή ότι είναι ένα στατιστικό λάθος. Ή ότι δεν έχει σημασία και ιδιαίτερα το, ξέρεις. Αν είναι απομακρυσμένα ή όχι. Ναι. Σε αυτούς που δουλεύουν από 6 χρόνια και πάνω. Σε αυτούς δηλαδή που είναι σύνδεσμοι. Ναι, δεν έχει ουσιαστικά σημασία. Μπορεί να είναι και preference. Ναι, ναι. Κάθαρα, μπορεί να είναι και preference αυτό που δουλεύει στον χώρο που θέλει να δουλεύει. Ναι, ναι. Κάπως. Τώρα υποθέτω ότι θα αναρωτιέστε γιατί δεν σας δείξαμε τους άλλους. Γιατί το ζουμί το ωραίο. Λοιπόν, πάμε σε αυτούς που δουλεύουν από 0 έως 5. Εδώ βλέπουμε κάτι μαγικό. Βλέπουμε τους ανθρώπους που έχουμε στοιχεία. Έχουμε δηλαδή 243 άτομα απομακρυσμένα, 289 και τα 2, 100 άτομα στον χώρο του εργοδότη. Βλέπουμε τους πιο juniors και mid που δουλεύουν στον χώρο του εργοδότη, παίρνουν πολύ λιγότερα λεφτά. Παίρνουν 200 ευρώ κάτω, ναι. Κοντά. Κατά μέσο όρο, ναι. Το οποίο είναι... περίεργο. Ναι. Δεν ξέρω, έχω κάποιες ιδέες, τίποτα από αυτό. Είναι όλα assumptions, δεν έχουμε. Ναι, τίποτα. Απλά ήταν αυτό που μας τράβηξε όταν είδαμε τα νούμερα και είπαμε να κάνουμε αυτό το βίντεο. Είναι το μοναδικό πράγμα που μας τράβηξε την προσοχή, ότι βασικά έχει τόσο μεγάλη απόκληση. Ναι, δηλαδή είδαμε ναι. Ότι σε 6 χρόνια πλάς δεν έχει σημασία. Δηλαδή αν δεν είχαμε αυτά τα νούμερα, μπορεί να μην κάνουμε το βίντεο. Το και το All Planner, παιδί μου, να δούμε πόσα άτομα δουλεύουν. Αλλά εδώ πέρα υπάρχει ένα 200 ευρώ gap στα άτομα που δουλεύουν αυστηρά στο γραφείο. Ναι, ναι, ναι. Και είναι το πρέπει να το σκεφτείς. Γιατί.
σίγουρα σε σχέση με τους μισθούς που έχουμε στο σύνολό τους, δείτε το πρώτο βίντεο της σειράς για να έχετε μια καλύτερη ιδέα αν δεν το έχετε δει ήδη. Τα 1000 ευρώ είναι τα low end, δηλαδή είναι προς, προς την κάτω πλευρά, δηλαδή προς junior καταστάσεις. Λες δανεγεία και ένα χρόνο περίπου. Λες δανεγεία, ναι, και ένα χρόνο. Ναι. Δηλαδή νομίζω από τα 2 χρόνια και μετά ανεβαίνει πάνω από τα 1000 ευρώ, 1200, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων, μην τα λέω τώρα. Δείτε το πρώτο βίντεο. Οπότε αυτό ναι, είναι στους entry levels και στους junior συνήθως. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση και το πρώτο assumption που σκέφτηκα, το οποίο δεν μπορώ να το ξέρω, δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό του καθενός, είναι ότι ακόμα οι πιο juniors δεν κάνουν negotiate, δηλαδή δεν επιμένουν μάλλον ή δεν... Τα δικαιώματά τους. Τα δικαιώματα. Όχι, τα δικαιώματα, ναι, τα preferences τους. Ναι, 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 ακριβώς. Γιατί μπορεί να πάει να πει ο senior εδώ πέρα που παίρνει τα 2.000 και σπίτι. Θα σου πει, κοίταξε, εγώ ρημό δουλεύω, άμα δεν μου δώσει εσύ τη δουλειά θα πάω σε κάποιον άλλον, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά μάλλον ο junior, μάλλον, δεν το έχει πει αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι βλέπουμε αυτό το τεράστιο gap. Ναι, το άλλο που μου έρθει στο μυαλό, παιδί μου, είναι από άποψη εκπαίδευσης, ότι επικοινωνείται από κοντά, καλό, ναι, ναι, μπορεί να είναι πιο εύκολο, αλλά το θέμα είναι ότι δεν γίνανε μόνος του. Δηλαδή, αναγκαστικά θες, ρε, δίμου, και έναν πιο σύνορο άνθρωπο. Αλλά έχουμε και σύνορα άτομα που δουλεύουν μόνο στο γραφείο ή και στα δύο. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, ίσως και το ότι δεν υπάρχει ακόμα το culture και τα εργαλεία για να γίνει το coaching και το τέτοιο remotely. Ίσως και θέλουν ακόμα να υπάρχει κάποια. Που σίγουρα για να μα υποφύγει, παιδί μου, να σου εξηγήσω κάτι και μέσα στο γραφείο, θα είναι πιο εύκολο να σου το δείξω και να σου πω ότι ένα και ένα κάνουν δύο μπαταρίες που έχει πάνω στο γραφείο σου. Ναι, ναι. Φαντάζομαι. Μπορεί και όχι. Μπορεί και όχι, αλλά. Ναι, μετά το άλλο που μου έρθει στο μυαλό είναι έλλειψη εμπιστοσύνης, π.χ. Ότι ξεκινάει τώρα να δουλέψει, ξέρεις, τι μπορεί να κάνει. Ναι, θα χαθεί μόνος του και οπότε φέρνει τον στο γραφείο καλύτερα. Θα το βλέπω. Να... Αν δείξει να το δουλέψει, θα αλλάξει πιο γρήγορα τα πλήκτρα. Όχι πλάκα, ναι, δεν ξέρω. Σήμερα πάτε σε 14. Κάνει λιγότερα μπάκι στο γραφείο. Σε επόμενο βίντεο θα ήταν καλό να δούμε. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά πρέπει να το δούμε. Το relation ή το correlation, γιατί μπορεί να μην υπάρχει relation, με το μέγεθος της εταιρείας. Δηλαδή... Να σκεφτούμε στην αρχή του βίντεο. Έλα. Αυτό σκεφτούμε στην αρχή του βίντεο. Δηλαδή, ξέρεις, αυτές οι εταιρείες που είναι απομακρυσμένα τα λοιπά, πόσα άτομα έχει η εταιρεία, αυτή δηλαδή που είναι απομακρυσμένα, είναι σε εταιρεία που είναι 1-5 ή 500+. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτό το νούμερο. Ναι, ναι, θα το δούμε. Όταν αναλύσουμε λίγο περισσότερο το μέγεθος της εταιρείας, αν και το έχουμε κάνει σε προηγούμενο βίντεο, αλλά δεν το έχουμε δει συνολικά, πρέπει να δούμε το μέγεθος της εταιρείας συνολικά, ξέρεις, με κάθε παράγοντα. Αλλά πιστεύω ότι μόνο και μόνο αυτό φτάνει, δηλαδή, για να ξεκινήσει να σκέφτεται κάποιος, δηλαδή, τι κάνει. Και θα ήθελα τη γνώμη σας, δηλαδή, είστε στο γραφείο, είστε junior, είστε senior, θα θέλατε να δουλεύατε από το σπίτι απομακρυσμένα, θέλετε ένα υβριδικό μοντέλο, δηλαδή, ξέρω εγώ, 2 και 3 μέρες αντίστοιχα. Εγώ δεν έχω καταλήξει αυτό το πράγμα. Εσύ έχεις καταλήξει? Δεν νομίζω. Μου αρέσει πάρα πολύ το remote. Δεν σου μιλάω από άποψη βόλεψης μόνο. Γενικά, προσπάθησα να το δεις συνολικά. Δηλαδή, για την καριέρα σου συνολικά, ναι. Τι πιστεύεις ότι είναι καλύτερο και τώρα και μελλοντικά να κάνεις, και σε συνδυασμό με το. Δηλαδή, θέλω να σου πω, παιδί μου, ότι αν τα επόμενα 4-5 χρόνια δουλεύεις μόνο από το σπίτι, ναι. Πιστεύεις ότι θα έχεις κάποιο πρόβλημα? Θα έχανες κάποια επικοινωνία? Ξέρεις, όλα αυτά τα σκέφτομαι από το μυαλό μου. Δηλαδή, μπορεί να βολεύει πάρα πολύ, γιατί ξυπνάω 9 η ώρα και 9 και 1, καλημέρα παιδιά, γράφω κώδικα. Σχολά 6 ώρα και 6 και 1, καλησπέρα παιδιά, ναι, καναπέ. Ναι. Αυτό. Αυτό δεν το συζητάω. Και το όλο το φαγητό, ξέρεις, όλο αυτό το σίγουρα. Μη μου λες εμένα. Ξέρω πολύ καλά το μυμίτο. Άμα τα πράγματα συνεχίσουν με το πώς λέω, αυτή τη στιγμή βλέπω μια ομάδα που είναι remote έτσι καλές όλοι. Οπότε θα ήταν περίεργο ποιοι να ήμασταν και εμείς μισή γραφείο και οι άλλοι μισή. Δηλαδή το ότι είμαστε όλοι σπίτι βολεύει πάρα πολύ. Okay. Γιατί σκέφτεσαι τώρα να είσαι σε ένα γραφείο που να είσαι εσύ, να είστε ποιοι δηλαδή, είστε στην Αθήνα. Είναι μια ομάδα ποιοι στην Κύπρο, μια ομάδα στη Γερμανία και μια ομάδα στη Ρωσία. Και η κάθε ομάδα σε αυτές, δηλαδή μέσα στο γραφείο σου, έχει 5 ομάδες με τις άλλες χώρες. Σκέψου να κάνετε call όλοι μαζί.
Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνω τι λες. Οπότε αυτή τη στιγμή το δουλεύω remote, αλλά είναι όλοι remote, με βολεύει και δεν έχει κάποιο. Δεν πιστεύω ότι παίζει κάποιο αρνητικό ρόλο στην εξέλιξή μου στην εταιρεία. Γιατί είναι όλοι, παίζουμε, ξέρεις, όλοι είμαστε έτσι. Μερικοί πηγαίνουν στην Αγγλία στα γραφεία, ρε παιδί μου, που ήταν εκεί πέρα ήδη. Αλλά δε, όλα τα συμβούλια σοφών, τα meetings και τα calls που πρέπει να παρθούν αποφάσεις γίνονται μέσω call. Δεν γίνεται κάτι στο γραφείο. Ναι, ναι, κατάλαβα. Face to face. Οπότε, ναι, δεν νιώθω ότι, ξέρεις, κάπως είναι αυτό εμπόδιο. Από ψυχολογικό παράγοντα, δηλαδή, ξέρεις τι σκέφτομαι, ότι πηγαίνεις στο γραφείο, ας πούμε, mm-hmm. περπατάς, σε βλέπεις λίγο ήλιος. Ναι. Μετά βλέπεις λίγο κόσμο εκεί πέρα, μιλάς, λες, ξέρω εγώ, καμιά χαζομάρα, κάνεις τα διαλύματα, πηγαίνεις για φαγητό με τα παιδιά, κάνεις ένα διάλειμμα για τσιγάρο, για όσους δεν καπνίσουν, κάνεις απλά διάλειμμα. Ξεκινήστε, ναι. Κοινωνική προσφορά από σώσαν, ναι, ναι. Ξεκινήστε το κάμψιμο. Ευχαριστούμε. Λοιπόν... Σίγουρα, ναι. Εντάξει, μου λείπει, ρε παιδί μου, αλλά το θέμα είναι ότι είχα συνηθίσει να δουλεύω από το σπίτι. Το οποίο ήταν 5 λεπτά περπάτημα, 10 λεπτά. Ναι. Τώρα το να πάω στη δουλειά μια ώρα μακριά, δεν ξέρω και πάλι αν θα το εκτιμούσα τόσο πολύ. Δηλαδή το να δω τους αδέλφους μου και να ξέρω ότι έχω να κάνω μια ώρα να πάω και μια ώρα να γυρίσω, δεν ξέρω αν και πάλι θα το ξέρει. Γιατί μπορώ να πω για εσένα, με εσένα να δούμε για ένα καφέ και το Δημήτρη π.χ. ή πάμε για τρέξουμε 2 φορές την εβδομάδα και καλύπτω. Δηλαδή ο χρόνος που θα έκανα waste στη μεταφορά, πιστεύω ότι αν έχει φίλους μπορεί να καλυφθεί. Μπορεί να το κάνει να εξορροπήσει. Σίγουρα το να ξέρει η κουβεντούλα του γραφείου, να κουτσομπολέψει λίγο εκεί πέρα, η φωτιά που παίρνει από κοντά. Η Μαρία από το Τρίτο τα έφτιαξε με τον Νίκο, ναι, ξέρω. Αυτό δεν μπορώ να συζητήσουμε π.χ. με σένα, ρε παιδί μου, και να σου μεταφέρω και μια ιστορία. Δεν θα το πω π.χ. όπως ξέρει κάποιον που δουλεύει μαζί που θα ξέρει και άλλα πέντε και θα χτίσουμε εκεί πραγματάκια. Ή ακόμα και τεχνολογικά πράγματα μπορεί να πάει τη δουλειά πάντα. Αλλά μετά τεχνολογικά συζητάμε και μαζί. Δεν χρειάζεται να είναι καθόλου τη δουλειά. Περπάτημα που πάω κάνω και μαζί, κατάλαβε. Και τώρα η μία ώρα που θα ξυπνήσω το πρωί και θα πρέπει να πάω. Δεν νομίζω ότι θα κάπως και το, ξέρεις, όλο αυτό το awkward του φαγητού με ξένο κόσμο, ενώ τώρα πάω στον ξανατρώ κομπλέ. Δεν ξέρω, νομίζω ότι μου ταιριάζει το κομμάτι αυτό. Αλλά άμα πλέον πρέπει να πηγαίνω σε meeting στο γραφείο, αλλιώς δεν θα μπορώ να δουλέψω, ναι, αναγκαστικά. Ναι. Αλλά έχω καταλήξει ότι μου αρέσει. Έχεις εκπαιδεύσει τον εαυτό σου στα όρια. Εγώ ακόμα πλέον, ναι. Το προσπαθώ. Λίγο. Λίγο είπες ή ναι. Σε σχέση με την αρχή, πραγματικά το πρώτο τρίμηνο, ξέρω εγώ, δούλευα μέχρι το βράδυ και μετά ξενιόμουν ξαναδούλευα. Πλέον είμαι πολύ καλύτερα. Δηλαδή, δεν σου λέω αυστηρό 8 ώρες, παιδί μου, αλλά ένα 8 ώρες συνήθως τη μέρα αυτό. Και δεν ασχολούμαι μετά καθόλου. Ξέρεις, σε πολύ urgent, παιδί μου, έχει πέσει, ξέρω κάτι. Και... Προσπαθώ να το δω συνολικά. Γι' αυτό δηλαδή θέλω να τα καταλάβω όλα. Δηλαδή, τι είναι καλό για την καριέρα σου, για την υγεία σου. Για την ψυχική και σωματική υγεία, φυσικά. Ναι. Και τι εν τέλει είναι σωστό και για την παραγωγικότητά σου, γιατί αυτό είναι που στο τέλος θα μετρήσει για να σε προσλάβει μια εταιρεία, όπως και να έχει. Mm-hmm. Οπότε είναι όλα μαζί μέσα που παίζουν στο παιχνίδι. Και ακόμα δεν έχω καταλήξει τι είναι καλό και τι δεν είναι. Δηλαδή, αν το remote είναι καλό ή όχι. Αλλά νομίζω ότι ανεξαρτήτως αν είναι καλό ή όχι. Mm-hmm. Ή αν είναι καλύτερο ή όχι, νομίζω ότι είναι το μέλλον. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Τελείωσε. Δηλαδή, ναι. είναι flash point αυτό που έχει γίνει. Σίγουρα είναι. Γιατί... Το timeline έχει αλλάξει. δεν μπορεί ο κόσμος να γυρίσει πίσω πλέον τώρα σε καταστάσεις που δεν είναι remote. Mm. Ναι, δεν ξέρω. Μετά από όλα αυτά που σου είπα, δεν ξέρω. Όλο το Marvel Universe σου είπα. Το συζητάμε και με άλλα άτομα, το μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Παραγωγικό νιώθω πιο πολύ σίγουρα από το σπίτι. Δηλαδή, νιώθω παραγωγικό από το σπίτι. Πιο πολύ, ναι. Okay. Δεν σου λέω ότι είμαι 8 ώρες παραγωγικό, αλλά το ένα τρίτο που θα είμαι παραγωγικό θα είμαι 100% focused παραγωγικό εκεί πέρα. Δεν θα έχω κανένα interruption πουθενά, θα είμαι τελείως. Στο γραφείο. Βασικά, στο γραφείο έβρισκα πιο δύσκολα. Τόσο χρόνο, μαζεμένο focus παραγωγικότητας. Ναι, κατάλαβα. Ενώ σπίτι, ρε παιδί μου, είναι πιο ελεγχόμενο το αν θα είμαι. Όχι πέρα από το σκυλί που τελευταίο δίμηνο καβγίζει κάτω το σπίτι κάθε μέρα. Ειδικά τώρα με το τρέξιμο που κάνουμε, γιατί πραγματικά πριν είχα σαπίσει. Δεν ξέρω αν το βλέπετε, αλλά είμαστε αθλητές. Δεν ξέρω αν το. Έχω πάρει 15 μέρες μέχρι τώρα. Δηλαδή τώρα νιώθω, ρε παιδί μου, ότι είναι πιο ισορροπημένο. Κλείσαμε. Αυτό έχω κλείσει άνθρωπο. Τελείωσε. Πριν είχα σαπίσει τελείω. Δηλαδή ήταν.
τα low expectations, παιδί μου. Αυτό είναι το βασικό στη ζωή. Να έχει low expectations. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι. Είσαι ok, δηλαδή τα έχει λύσει όλα. Μα σκέψω ότι πριν έκανα όλα αυτά που ήθελα, απλά πόνεσε το σώμα μου. Τώρα πονάει, αλλά ξέρω ότι τρέχω. Πριν δεν ήξερα, απλά καθόμουν. Γιατί πονούσε. Ναι, όντω. Όχι, όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και. Από τώρα τελείως άσχετο με αυτό. Δεν τρέχουμε σε γήπεδο. Πάμε να κλέβουμε στο μάρκετ και μας κυνηγάνε. Δεν μπορούσα, μ' άρεσε πάρα πολύ σαν σκέψη. Συγγνώμη, δεν ξέρω να κάνω σούπερ μάρκετ. That you know of. Ναι, εντάξει, τώρα είναι. Ίσως θα το βάλουμε στο απομακρυσμένα, γιατί ταιριάζει. Είναι πολύ βασικό. Δηλαδή, το είχα ξεχάσει πόσο σημαντικό είναι να κάνεις γυμναστική. Ειδικά όταν δουλεύεις στο σπίτι σου και δεν έχεις τίποτα άλλο να κάνεις. Δηλαδή, σκέψου ότι παλιά, ας πούμε, πηγαίναμε περπαντώντας στη δουλειά. Βέβαια, δίπλα 10 λεπτά ο καθένας, ας πούμε, 10 λεπτά, ένα τέταρτο. Μαξ, αλλά ήταν κάτι. Πηγαίναμε, ας πούμε, το μεσημέρι για φαγητό πάλι περπατώντας. Γίνεται ό,τι γίνεται, μένουμε στο σπίτι και ξαφνικά σταματάμε να περπατάμε. Τελείως. Και μπορεί για μέρες, δηλαδή. Πραγματικά μου έχει τύχει για μέρες να μην έχω προπατήσει. Να μην έχει χρειαστεί, ρε παιδί μου, να κάνω τίποτα. Για μέρες όμως. Ναι, ναι, είναι τρομακτικό. Δηλαδή, είναι κάτι που νομίζω. Πρόσεξε να δεις. Πώς είναι, ρε παιδί μου, όταν βγαίνει κάτι και μετά από, ξέρω εγώ, 20 χρόνια λένε. Τελικά είδαμε ότι υπάρχουν προβλήματα υγείας όταν μετά από αυτό, ξέρω εγώ, ναι, ναι. Μετά από το Τσέρνομπιλ. Δεν έχω ιδέα τι λέω. Αλλά νομίζω ότι τώρα επειδή έγινε αυτό το flashpoint, νομίζω πραγματικά ότι τώρα ο ορθοπαιδικός, δηλαδή αυτός που πάει τώρα και παίρνει ειδικότητα ορθοπαιδικού. Σε 20 χρόνια θα βρει. Ναι, θα πάει καλά. Και τροφολόγο, γιατί εγώ στη ζυγαριά τα νούμερα που δεν είχα ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν αυτά τα νούμερα. Αλήθεια ήταν. Εντάξει, μερικοί είδαμε τριψήφιο. Δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Όχι, αυτό δηλαδή, για μένα ξέφυγε τελείως κατάσταση. Δηλαδή, είχε από άποψη δεν έκανα τίποτα και πραγματικά χρειάζεται. Δηλαδή, αν μου έλεγε ότι αν έκανε στο γραφείο όλα αυτά τα πράγματα, θα υπήρχε μια ισορροπία σε αυτό, θα έλεγα στο γραφείο για αυτό το πράγμα μόνο. Δηλαδή, στο τελευταίο πριν ήταν κατάσταση τραγική. Ναι, ναι. Πολύ σημαντικό. Και νομίζω και αυτό επηρεάζει και αυτό στην πραγματικότητα. Σου λέει στο τέλος επηρεάζει και αυτό στην πραγματικότητα. Μπορεί όχι στην αρχή, ναι. Αλλά κάποια στιγμή θα σου φτάσει. Δηλαδή, ειδικά αν δεν έχεις πρόγραμμα, ειδικά αν δεν κοιμάσαι συγκεκριμένες ώρες και αν δεν βάζεις και εσύ πρόγραμμα στη δουλειά σου. Γιατί υποθέτει στη δουλειά παλιά, λες, παιδί μου, 9-9,5 ώρα πρέπει να είμαι εκεί. Τελείωσε. Θα είμαι 9-9,5 ώρα. Τώρα, αν δουλεύεις από το σπίτι και δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, ένα daily scrum ή κάτι τέτοιο. Και υπάρχει ένα 12. Ναι, θα σου πω, αν δεν υπάρχουν πράγματα να σε βάζουν σε κάποια σειρά και ξυπνάς μία μέρα 10, μία μέρα 11, μία μέρα 12, μία μέρα 8, θα βγάλει και αυτό σίγουρα προβλήματα. Θα σου πω, όλα αυτά είναι πράγματα που τα σκέφτομαι και νομίζω ότι. Εσύ που καταλήγεις, δηλαδή. Okay, δεν ξέρεις, αλλά. Αν σε ρωτήσω αύριο, θα έρθει γραφείο ή θα κάτσει σπίτι. Να σου πω, εγώ θέλω να πάω να νοικιάσω σπίτι στη Νέα Μάκρη. Okay. Λοιπόν, μπορεί να μην είναι αμάκρη, μπορεί να είναι κάπου αλλού. Αλλά θέλω χαίρομαι πραγματικά. Χάρηκα γιατί ήξερα που είναι αμάκρη. Έλα. Χάρηκα γιατί ήξερα που είναι αμάκρη. Okay. Απίστευτο. τώρα θυμήθηκα μικρή παρένθεση. Είχαμε πάει μια φορά στην πολιτεία. Είχαμε πάει εκεί πέρα σε ένα πάρτι που γινόταν και τα λοιπά. Τέλος πάντων, περνάει ένας χρόνος. Και πηγαίνουμε μετά σε κάποια άλλη φάση στην Πετρούπολη. Και μου λέει, εδώ δεν είναι που είχαμε έρθει πέρσι και καμία σχέση. Πιθανό να πάμε στην Αμάκρη πάνω σου πω ότι είχαμε πάει πέρα, αλλά ξέρω περίπου είναι, δηλαδή είναι. Ξέρω περιοχές γενικά. Λοιπόν, αυτό που θα σου πω είναι ότι εγώ πιστεύω. Εντάξει, έχει γίνει μια τέτοια. Έχουμε έρθει όλοι στην Αθήνα για να γίνουν προγραμματιστές. Mm-hmm. Στην ουσία. Δουλεύει λίγο και η Θεσσαλονίκη, δουλεύουν και κάποιες άλλες πόλεις, αλλά περισσότερα στην Αθήνα. Τώρα, λόγω remote, το νιώθω ότι αυτό θα αλλάξει. Το νιώθω δηλαδή ότι. Θα υπάρχει αποκέντρωση. Δηλαδή θα πηγαίνει ο άλλος και θα δουλεύει από το χωριό του. Εγώ δεν ξέρω ότι μου φύγανε πάρα πολύ από τον Αθήνα. Κι εγώ. Και σκέφτομαι, είμαστε εδώ πέρα στο Βίρονα που είμαστε. Εδώ πέρα πλέον με ένα νίκιο το οποίο είναι οκ, okay, αλλά οκ. Okay. Δηλαδή θα μπορούσαμε να έχουμε ένα πολύ καλύτερο σπίτι με αυτά τα λεφτά στη Νέα Μάκρη ή ξέρεις κάπου έξω. Okay. Δεν είναι μόνο το σπίτι, είναι και η ποιότητα ζωή. Ναι, αυτό λέω καλύτερο σπίτι. Τα βάζω όλα μέσα. Okay. Βλέπαμε κάτι σπίτι, ας πούμε, ξέρω εγώ. 1,5 στρέμμα οικόπεδο. Φουρνάκι. Λέω, όχι μόνο το σπίτι, ξέρεις. Φουρνάκι, όχι μόνο πέτριλο. Το κτίσμα σου, αλλά όταν βγαίνεις στο σπίτι, τι βλέπεις έξω. Φουρνάκι, πέτριλο. Αυτό το είπα. Φουρνάκι, δεν με ακούς.
Σουβλάκι εκεί, ιστορίες τέτοια, κατάλαβα. Χαμός θα γίνει. Έχεις φανταστεί τα 65 σου από τώρα. Τέλεια. Τέλος πάντων, ναι, και είναι όλα αυτά που σκέφτομαι, ρε παιδί μου, γιατί σκέφτομαι, δουλεύω remotely. Άμα μπορώ να βάλω και εκεί ένα κατοστάρι ίντερνετ για να, και να είμαι ok. Και εντάξει, μαζί με όλα τα υπόλοιπα και το ενίκιο δηλαδή έρχεται one-to-one, είναι το ίδιο. Γιατί να μην είμαι εκεί. Άρα προτιμάς το remote. Γι' αυτό ναι, προτιμάω το remote. Αλλά... Πέρα από το κοινωνικό κομμάτι, είναι κάτι άλλο στο γραφείο που θα ήθελα. Δηλαδή, βγάλω το κοινωνικό κομμάτι, το καταλαβαίνω, παιδί μου, είναι πολύ σημαντικό, αλλά πέρα από αυτό, η δουλειά σου επηρεάζεται κάπως στο remote, πέρα από το κοινωνικό κομμάτι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ακόμα. Δεν ξέρω αν. Εγώ έχω πάει σε μια εταιρεία τώρα, είμαι ένα χρόνο και. Το βλέπουμε. Ναι. Το βλέπουμε. Και. Μια χαρά, τέλεια όλα. Δεν έχω πάει ποτέ στο γραφείο πέρα από 2-3 φορές για να κάνω κάτι με το λάπτοπ. Και από τις 2-3 φορές που έχω πάει στο γραφείο, σπάω πάρα πολύ πλάκα με τα παιδιά. Είναι πάρα πολύ. Είναι το social κομμάτι όμως αυτό. Ναι, θέλω να σου πω αυτό όμως. Λες το κοινωνικό κομμάτι. Οκ, okay, αυτό όμως. Είναι λίγο. Είναι, ναι, δηλαδή. Ναι, καταλαβαίνω. Μετά. Τι να σου πω, το σκέφτομαι και γελάω. Και γελάω. Και μπορεί να γελάνε και άλλοι. Ναι, ναι. Με μένα. Αλλά θέλω να σου πω. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι. Εντάξει, μπορεί να γίνεται και ξέρεις, επειδή είμαστε τόσο καιρό στο σπίτι. Και γίνεται όλο αυτό. Δεν είναι λίγο όμως. Όχι, ναι, προφανώς δεν είναι λίγο, ρε παιδί μου, αλλά πέρα από αυτό. Δηλαδή, είναι το μοναδικό πράγμα που σκέφτομαι ότι με κρατάει από ότι θα ήθελα να δουλέψει στο γραφείο. Δεν ξέρω αν σκέφτομαι. Και αυτό μπορεί να γίνει κάπως να πηγαίνεις, ξέρεις, μια φορά, άμα υπάρχει γραφείο και άμα δουλεύεις κοντά στη δουλειά σου, ρε παιδί μου, θα μπορούσε να πηγαίνεις. Άμα όλα είναι λειτουργικά και είσαι παραγωγικός και είναι όλα ξεστέλεια. Ναι, ναι. Και είναι μόνο το. Και αυτό που λες για την αποκέντρωση, το σκέφτομαι π.χ. εγώ, αλλά μετά λέω τα meetups. Άμα ξέρεις. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα, π.χ. Face to face. Σαν προγραμματιστή, ρε παιδί μου, να βρίσκομαι με άλλους ανθρώπους και να συζητάμε. Καμία σχέση τώρα το YouTube meetup. Ναι. Καμία σχέση. Ή το Zoom meetup. Καμία. Πραγματικά είναι από τα βασικά πράγματα που έλεγα. Και άμα έφυγα, ξέρεις πώς θα μιλούσα με κόσμο έτσι. Που είναι πάλι το κοινωνικό κομμάτι όμως. Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι στη δουλειά μου πρακτικό. Αυτό ήθελα να πω, όχι πραγματικό. Που να μην μπορώ να κάνω remote. Και το άλλο που σκέφτομαι, που ακόμα δεν έχω καταλήξει, δεν ξέρω καθόλου, αν θα παίξει κάποιο ρόλο στην καριέρα σου. Δηλαδή, αν είσαι από το γραφείο, που εδώ, please, βοηθήστε, πείτε μας τη γνώμη σας, είναι σημαντικό αυτό για όλους μας. Αν είσαι στο γραφείο και έρχεσαι σε επαφή, ας πούμε, με άτομα σε διάφορες θέσεις και σε διάφορα επίπεδα κτλ., αν θα παίξει ρόλο στο να ανέβεις πιο γρήγορα σε σχέση με αυτόν που θα είναι remote. Ναι, δεν ξέρω. Ούτε εγώ. Φαντάζομαι τώρα σε απόψη πάλι ότι ξέρεις κόσμο, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά ας πούμε, θα έπρεπε να έχει σημασία αυτό. Δηλαδή, άμα κάνεις πολύ καλά. Δεν θα έπρεπε. Υπάρχει ένα επεισόδιο στα Friends που είναι η Rachel και αναγκάζεται να καπνίσει για να βγαίνει στα διαλύματα, γιατί όλα στα διαλύματα συζητούσαν όλα τα. Πώς να σου πω, το πώς θα κινηθούν μελλοντικά στην εταιρεία. Okay. Οπότε, ξέρεις, γιατί ερχόντουσαν μετά από το διάλειμμα και είχαν αποφασίσει το τι θα κάνουν. Οπότε αυτοί μάθανε το τέλεσμα. Και ναι, και αυτοί το μάθανε μετά. Οπότε, προφανώς κωμωδία, αλλά δεν έχει βγει. Ναι, ναι, δεν βασίζεται προφανώς στην πραγματικότητα. Ναι. Δεν ξέρω, ίσως. Ίσως να είναι σημαντικό. Δεν θα το πιστεύω, ας πούμε, αλήθεια. Εντάξει. Είναι και κακός, ξέρεις, τρόπος, δηλαδή, να κάποια εταιρεία πάρει απόφαση να βάλει κάποιον σε μια τέτοια θέση, όχι γιατί η δουλειά του αποδείχνει ότι μπορεί, αλλά γιατί πήγαινε στο γραφείο και τη μιλούσε. Όχι, δεν λέω αυτό. Δεν λέω, όχι. Δεν θα σκεφτεί. Πρόσεχε να σου πω. Έστω ότι έχει ένα. Είμαστε δύο εκεί. Είμαστε και οι δύο πολύ καλοί στη δουλειά μας. Ναι, ξέρεις από τον κόσμο αυτό. Έχεις όμως ένα CTO. Και αυτός ο CTO. Mm-hmm. Ξέρει ποια άτομα δουλεύουν. Ναι. Okay, ξέρει, ρε παιδί μου λέει, όλοι δουλεύουν μια χαρά. Αλλά επειδή είναι CTO, πηγαίνει στο γραφείο πιο συχνά. Mm-hmm. Για το χύψη λόγο. Γιατί ναι. Παίρνει 10.000 το μήνα. Και επειδή πηγαίνει στο γραφείο πιο συχνά. Βλέπει πιο συχνά κάποια συγκεκριμένα άτομα. Mm-hmm. Αυτά τα άτομα του μένουν στο μυαλό του. Οπότε ενδεχομένως όταν θα σκεφτεί να κάνει κάτι, να του έρθουν στο μυαλό αυτά τα άτομα. Όχι επειδή, επειδή σκέφτηκε ότι έρχονται στο γραφείο. Καμία σχέση. Παιδί μου, λόγω απλά, ναι, βλέπει τις φάτσες τους. Ναι, δεν ξέρω. Ούτε εγώ. Ναι, ναι. Όποιος είναι CTO, ξέρεις τώρα.
Πολύ specific ερώτηση, ξέρω. Πάντα. Όχι, αλλά γενικά ναι, νομίζω ότι εγώ θα ήθελα να ακούσω και πράγματα πρακτικά που μπορούμε να κάνουμε καλύτερα στο γραφείο από το στο σπίτι. Όχι, ξέρεις, πρακτικά πράγματα. Εγώ π.χ. κάνω καλύτερο code review στο γραφείο. Ναι, κατάλαβα. Κάνω καλύτερο pair development, ξέρω. Πρακτικά πράγματα. Γιατί όλα αυτά εγώ τα κάνω το ίδιο ακριβώς. Αυτό το μόνο πρακτικό που μπορώ να σου πω είναι ότι μπορεί να γίνει πιο εύκολο workshop face to face. Θα σου πω γιατί. Γιατί ναι. Άμα έχεις ή workshop ή εκπαίδευση. Ναι. Ή εκπαιδευσοσυζήτηση. Αυτό που λέμε με τον junior που είναι στο γραφείο πιθανόν γιατί... Γιατί έχεις, ξέρω εγώ, δύο instructors ή δύο εισηγητές και απ' την άλλη μεριά έχεις 10 άτομα που τους δείχνεις τι να κάνουν και τους λες και τους μιλάς για διάφορα πράγματα κτλ. Μπορεί να δημιουργηθεί ένα πηγαδάκι με τον ένα εισηγητή για να λυθεί ένα πρόβλημα ή να συζητηθεί κάτι, κάτι σχετικό. Και ταυτοχρόνως να συνεχίσει η ροή των πραγμάτων. Αν όλοι όμως δουλεύουν από ένα Zoom call, δεν γίνεται αυτό. Ναι. Τι θα τους πεις, πάμε. Λοιπόν, εμείς πάμε λίγο σε ένα άλλο Zoom call και ξαναερχόμαστε ένα εδώ. Room, λέει, να μιλήσουμε. Ναι, και συνεχίστε εσείς και θα δούμε μετά το μαγνητοσκοπημένο. Δεν γίνεται. Ναι. Ναι, είναι ένα από τα. Που δεν γίνεται όμως και κάθε μέρα αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι ότι κάνεις και workshop κάθε μέρα, θα μπορούσαμε να κάνουμε τα workshop από κοντά όντως. Δηλαδή, εφόσον είμαστε παιδί μου όλοι. Σωστό, ναι. Μπορούμε να πάμε στο γραφείο όντως και είμαστε όλοι OK και safe. Μπορούμε να κάνουμε, ξέρεις, μια φορά το μήνα workshop στο γραφείο. Και αναλόγως που να πηγαίνεις να περάσεις καλά ναι, στο γραφείο. Ναι. Αυτό ήταν πολύ ωραίο. Γι' αυτό εγώ πιστεύω σε ένα ευρυδικό κομμάτι. Ναι, δεν σου λέω και εγώ σπίτι, ρε παιδί μου, για πάντα μόνιμα κτλ. Αλλά το daily μου, ναι, άμα μια εξής, ξέρω μια φορά το μήνα να πάω στο γραφείο και θα κάνω κάποιο meetup και κάποιο workshop κτλ. Θα το περίμενα και όλη αυτή τη μέρα του μήνα. Πιθανόν για να πάω να δω του συναδέλφου μου και να μιλήσουμε και να ξεμιλήσουμε με προγραμματισμό, να δούμε κάτι καινούριο, να πιούμε και μια μπύρα μετά την μετότερη εργασία. Δηλαδή θα το περίμενα. Αλλά το κάθε μέρα να κάνω αυτή την απόσυση και να πράξω να βάλω ρούχα, νομίζω ότι θα ήταν πιο άσχημο. Πώς δουλεύεις? Όπως όλοι μας. Τι εννοείς? Εσύ πώς δουλεύεις? Πρέπει να ξαναβάλω ρούχα. Ναι, εννοώ από άβολα. Ναι, ναι, κατάλαβα. Κανονικά δηλαδή, εσόρουχο, αυτό που τα άβολα. Λοιπόν, να το κλείσω. Ναι. Δεν μάγει τόσο ώρα. Πω. Άστε, να το κάνω.